Ταργιώνει του Τηλικερίδη σήμερα, να ξέρει. Είναι προσφορά του Control και συγκεκριμένα του Νίκου Τηλικερίδη. Γιατί ο Παύλος. Μαύρη η νύχτα στα βουνά, μαύρη σε αγκαλιά. Γιατί ο Παύλος ξεχάστηκε. Είχαμε ένα ξυντό. Παύλο, γιατί τι έπαθε, καρδούλα. Ένα τηλέφωνο, αυτά, χαμό, πάρτι μέχρι το πρωί. Καθόλου. Δηλαδή, αδιαφόρησες για τη στήλη σου. Όχι ακριβώς, απλά κάνω casting για το μπαλέτο της επόμενης Κυριακής. Γιατί θα έχω και μπαλέτο από την επόμενη. Καλύτερα τις μεθεπόμενες. Από την επόμενη που έχει τελειώνουμε μετά με μια εβδομάδα. Να κλείσουμε πανηγυρικά. Αυτό. Αν και εσείς από το Control και εσείς τηλεθεατές θέλετε να προχωρήσουμε στο ρεπορτάζ του ποδαριού, μπορώ να βγάλω από τη κοιλιά μου το μαξιλάρι και να σηκωθώ. Αν πάλι θέλετε κάτι άλλο να κάνουμε, κάθομαι, δεν έχω θέμα. Πάμε. Από τη μικρότερη κοιλιά σου, γιατί μου πες, χθες μου πω ότι αδυνάτησε τρία κοιλιά σήμερα. Σα πήλω, από την Κίνα. Ναι, αγάπη μου. Τι έφτατε καλέ. Συγγνώμη, Λούση μου κλέβει την παράσταση. Μην τη δίνει σημασία. Καλέ. Λούση. Λούση. Ως ένας μικρός Κέσσαρας, συγκεκριμένα κοντός Κέσσαρας. Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Πες τα βρε Γιώργο Μαζονάκη, το αγαπημένο μου τραγούδι αυτού του καλοκαιριού. Και το αφεντικό τρελάθηκε, μάλιστα κυρίες και κύριοι, διότι το αφεντικό ο Νίκος Τσιλκερίδης βρήκε το πρόσωπο με το οποίο θα παίξουμε και νομίζω ούτε ο Θέμης ούτε η Ναταλία είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεν έχουν προετοιμαστεί ποτέ γι' αυτό που θα του συμβεί και γι' αυτό θα καλέσουμε αμέσως στο βήμα την κυρία που καθυστέρησε. Πού πας, παιδί μου, κάτσε! Την κυρία που καθυστέρησε να έρθει, γιατί έκανε την μπούκλα, έκανε το μαλλί. Ωραίο όμως σήμερα. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια στον Σπύρο Σαμοήλη για το μαλλί, συγχαρητήρια. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο, Σπύρο, μπράβο. Μπράβο, Σπύρο Σαμοήλη. Η κυρία Ναταλία, η Γερμανού. Η Γερμανού. Τι παιδάκι μου! Με σκιάζει. Μου αρέσει να τον πιάνουν, να τρελαίνουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, Ναταλία Γερμανού. Ναι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω πόσο χρόνο νιώθεις, γιατί από τα νύχια σου που τα έχεις βάψει μαύρα. Ο, δεν είναι, είναι το ροζ νουάρ. Μαύρα είναι αυτά. Καλά, εντάξει. Δείξε στην κάμερα. Δείξε στην 4. Τι είναι αυτά τα χρώμα, ροζ είναι μαύρα. Λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι νιώθεις στην εφηβεία και ότι κάνεις την επαναστασή σου για να τα σπάσεις τη μάνα σου. Γι' αυτό έχει βάψει. Αυτό. Ναι. Έχεις διαβάσει κάτι συγκεκριμένο για σήμερα. Σήμερα, όπως και ο Θέμης, διάβασα Μαρίζα Κοχ. Ναι. Φαραντούρη. Ναι. Πλάκα-πλάκα διάβασα Μαρίζα Κοχ. Πού? Ναι. Και διάβασα και Φαραντούρη. Ωραία. Συγγνώμη, γιατί διάβασα Μαρίζα Κοχ. Γιατί κάθε φορά λέμε να διαβάσουμε και δεν διαβάζουμε ποτέ και σήμερα διάβασα. Κατερίνα Στανίση. Στανίση, όχι. Σε έχουμε καλέσει στο βήμα. Κοχ και Φαραντούρη διάβασα, μπορείς παιδιά, δεν ξέρω φαρσί. Να μην μιλάς από τον γεροντοκόρο της, δεν ξέρω και εγώ τι, άντε, της Πεντέλης. Μην μιλάτε στον Παύλο. Ναι. Λοιπόν, στο βήμα θα καλέσω τον παρουσιαστή, τον MAD Video Music Awards. 3 με 13. Αφού μπαίνει στη διαδικασία να πεις, δεν τα λες και σωστά, ρε παιδί μου. 4 με 13. Τέλος πάντων, τον παρουσιαστή που έχει κάνει τα πάντα. Έχει χορέψει με τις πιτζάμες. Έχει ντυθεί Batman. Έχει καθίσει στα πόδια, αν δεν κάνω λάθος, του Παπαρίζου. Είναι όμως εδώ, μαζί μας. Μισό λεπτάκι για τη φωτογραφία, την Κωνσταντίνα με τη Λούση. Τώρα δεν μπορούμε, μισό δώσε μας. Θα κλέψω λίγο το χρόνο αυτό, έτσι για να το ροκανίσω. Σήμερα παίζουμε ένα πρόσωπο που κάνει και διεθνή καριέρα. Έχει κάνει και διεθνή καριέρα. Και έχει ξεσηκώσει τα πλήθη με το δικό της τρόπο. Άρα σας αποκαλύπτω ότι είναι γυναίκα. Έτσι. Έτσι, μια εσόνς. Τελειώσατε το βίντεο εκεί. Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Εγώ δεν κάνω διεθνή καριέρα, γιατί το λες. Ο Θέμης Γιωργαντάς. I just wanna make you sweat. Oh, 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 oh. I just wanna make you sweat. Όπως πάντα. I just wanna make you sweat. Όπως πάντα συγκαμένο. Είσαι τόσο σεξι. Αλήθεια. Είσαι τόσο hot. Το μικρόφωνο σου πέφτει κάτω.
Να σε ρωτήσω κάτι. Σου είχε πει κάποιος, μάλλον συγγνώμη, κάποια, ότι αυτό που κάνεις είναι αρκετά σεξι. Ναι. Εκτός από την Αταλία. Πολύ σεξι μου είχαν πει ότι είναι, όχι απλά αρκετά σεξι. Πολλές. Πάρα πολλές. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι. Ότι λατρεύω να με βλέπω να χορεύω. Συχαίνεται. Να με συχαίνεται όχι. Να γελάει λίγο, ναι. Α. Να με συχαίνεται όχι. Μάλιστα. Τι έχεις διαβάσει, Θέμη μου. Μάλιστα, έχω διαβάσει τα ίδια με την Αταλία, συν Κατερίνα Στανίση. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια είναι πως δεν έχω διαβάσει, αλλά εντάξει. Παπαρίζου, λες, γιατί πήγε διεθνή καριέρα. Αφού είπε καριέρα. Βρε, κουκλάκι μου, ζωγραφιστό. Είσαι που είσαι κουφή. Είσαι που είσαι καθήκητη. Τι είπες, γιατί. Δεν θυμάσαι κιόλας. Με την Παπαρίζου έχουμε παίξει. Όχι, ρε, έχουμε παίξει με το number one. Εντάξει, πάλι θα βάλουμε Παπαρίζου. Έχουμε πλειάδα διασύμων. Με τους ίδιους θα παίζαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ο Μαρκαδόρος. Θα μας έχει βάλει καμία τύπου Τζένιφερ Άνιστον τότε. Έχουμε παίξει και με την Τζένιφερ, παρακολουθείτε. Τύπου, δεν πλέω. Είπα τύπου, δεν με προσέχει. Τύπου Τζένιφερ Άνιστον. Πάρτε και τις ακουαρέλες. Μπορεί σήμερα να ξεκινήσει. Πάλι τον Αγάθωνα Ιακωβίδη. Μας έχει στοιχειώσει ο Αγάθωνας κανονικά. Εδώ το τι λέει Αγάθωνας Ιακωβίδης. Λοιπόν. Μπορεί να ξεκινήσαμε 9 η ώρα. Αλλά δεν θα παίξουμε μόνοι μας, θα παίξουμε με τηλεθεατές. Έχει ξυπνήσει κανείς. Σίγουρα έχουν ξυπνήσει, γιατί έχουν ραντεβού στάντρα με το Μέση Καλή Χαρά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή και να μας πει από πού είναι και πώς λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, σε εσάς μιλάμε. Ναι. Καλημέρα. Α, είδες, ο άντρας ξυπνάει πρώτος στο σπίτι να κάνει τις δουλειές. Τα βλέπετε. Πώς λέγεστε. Αντώνης λέγουμε. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Τι γίνεται. Καλά είμαστε, χρόνια πολλά και χθες. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς και τόσο νωρίς, Αντώνη, ετοιμαζόμαστε για την παραλία. Δεν τον ακούς καλά, ακόμα κοιμάται ο άνθρωπος. Σηκώθηκε η γυναίκα, πήγε στην εκκλησία και εγώ κάθομαι τώρα, είπα να την κάνω μια έκπληξη να πάρω κανένα δώρο. Α, τέλεια, τέλεια. Θα πάρεις. Αισθάνεσαι τυχερός, Αντώνη, σήμερα. Θα δούμε. Με ποιον παίκτη θα ποντάρεις, με τον Θέμη Γιοργαντά ή με την Αταλία Γερμανού που σήμερα είναι αρκετά σεξι. Ως παρουσιάστη. Η γυναίκα του είναι στην εκκλησία, να σου θυμίσω. Γι' αυτό το λέω, επειδή είναι στην εκκλησία και δεν ακούει. Αντώνη, σ' ακούω. Με την Αταλία. Έτσι. Εντάξει, λογικό. Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, εκκλησιάζεται η γυναίκα και εσύ την Αταλία. Την Αταλία θα παίξει ο Αντώνης. Με ποιο θα παίξει, με εμένα, Χριστιανέ μου και εσύ. Bon. Ευχαριστούμε. Ωραία. Λοιπόν ο Αντώνη. Καλή επιτυχία. Αντώνη. Δεν μα είπε στην περιοχή σου, Αντώνη. Σκίδρα, Σκίδρα, πέλα. Πού? Στη Σκίδρα, πέλα. Σκίδρα. Σκίδρα. Α, ωραίο μέρο. Ωραίο. Ο Αντώνης από τη Σκίδρα πού λοιπόν είναι, παίζει. Πού είναι η Σκίδρα. Γιατί ο Αντώνης είναι εδώ, γιατί το ρωτάς. Όχι, σε ένα ρωτά που κάνεις τον έξυπνο και δεν ξέρεις. Η Σκίδρα ναι. Είναι μέρος της Ελλάδας. Αλήθεια. Έλα, εγώ νόμιζα ότι βρίσκεται στη Ρουμανία. Δεν είναι και... στον Παλί. Η Σκίδρα βγάζει πάρα πολύ ωραία βατόμουρα. Εντάξει. Αντώνη, είσαι στη γραμμή ακόμα ή όχι. Ναι, ναι, γραμμή. Πού είναι η Σκίδρα. Έδεσα. Έδεσα. Πάνω προς Πέλα, Γιαννιτσά. Πολύ κοντά έπεσε. Βγάζει ωραία κεράσια. Η μαμά μου είναι από τα Γιαννιτσά. Οκ, okay, Σκίδρα. Okay. Πάμε. Τι βατόμουρα, τι κεράσια. Νομός Πέλας, ναι. Λοιπόν, η Σκίδρα που είναι στην Έδεσα και είναι και ο Αντώνης μας εκεί και παίζει με την Αταλία. Ο Θέμης δεν θα είναι μόνος του. Θα παίξει και εκείνος με έναν τηλεθεατή ή με μια τηλεθεάτρια που θα την βγάλουμε αμέσως τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Α, καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πώς λέγεστε και από πού τηλεφωνείτε. Με λένε Ειρήνη και τηλεφωνώ από την όμορφη Καλαμάτα. Παιδιά, η Καλαμάτα είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάμε Καλαμάτα. Πολύ Καλαμάτα. Και ωραίες παραλίες η Καλαμάτα. Έχω περάσει ωραία. Η Καλαμάτα είναι στην Πελοπόννησο. Έλα. Είναι ωραίες ελιές. Ναι, 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 ναι. Και πρέπει να σας πω ότι έχει και πάρα πολύ ωραίες ψαροταβέρνες. Όχι μέσα στην Καλαμάτα. Λίγο έξω, έτσι. Έλα, παιδί μου, ξέρουμε Καλαμάτα. Και η Μενεγάκη έχει βγάλει εκπομπές στην Καλαμάτα. Έχουμε πάει με την Αταλία στην Καλαμάτα. Έχουμε ρίξει τις βιτρίνες εκεί ναι, με τη Μενεγάκη. Και επίσης έχει σπίτι και το Ανιτάκι Πάνια στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, Ειρήνη. Ναι, το από εκεί δεν είναι, ξέρω. Νομίζω. Το Ανιτάκι Πάνια είναι από εκεί, βεβαίως, το Φιλαράκι. Και ένα πολύ ωραίο χωριό με Λιγαλά επίσης υπάρχει το εκεί. Το ξέρω και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εσάς κάποια στιγμή. Μακάρι. Ωραία, μακάρι. Ειρήνη, λοιπόν, παίζεις με τον Θέμη Γιοργαντά αναγκαστικά. Χαρά μου είπε το Ειρηνάκι. Ναι. Δεν βάλει τα δυνατά σου. Ειρήνη μου, σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είμαστε large, είσαστε και οι δύο κερδισμένοι. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου, θα παίξουμε να το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι. Τα δώρα. Τα δώρα. Λοιπόν, ο νικητής ή η νικήτρια θα κερδίσει ένα DVD Blu-ray της Panasonic, υπέροχο. Που είναι πάρα πολύ καλό και δεν θέλω χαζά. Και ο δεύτερος νικητής
ένα τηλέφωνο ασύρματο, ασύρματο deck, όπως το λέμε εμείς, στη γλώσσα της τεχνολογίας και των gadgets. Πάλι της Panasonic, πάρα πολύ ωραίο χρώμα και έχει ωραία μοβ βάση, λευκό από πάνω, για να έχεις και την τύπου πολύ ωραία γλαμουριά. Τώρα. Ευχαριστούμε την Panasonic. Μου αρέσει τα χρώματα, να σκάσει με την άλλο χρώμα, να σου πω εγώ. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, θα ήθελα τη μουσική αγωνίας για να κάνω μια μικρή έτσι, διακριτική πάσα των 5 λεπτών για το πρόσωπο που θα παίξουμε. Είναι γυναίκα. Έχει κάνει πολύ σημαντική καριέρα. Και δεν το λέω για πλάκα αυτό, πάρα πολύ σημαντική καριέρα και θα ήθελα να το σεβαστείτε αυτό. Νάνα Μουσουρή. Σταμάτα να λες ονόματα πριν τελειώσω. Έχει καριέρα με τελούδα, Νάνα Μουσουρή είναι σημαντική. Λοιπόν, έχει ανέβει, όχι μόνη της, με τη βοήθεια της κρατικής τηλεόρασης, τα σκαλιά της Γυροβίζου. Μαρινέλα ή Μαρίζα Κό. Είναι μια, τι. Έχετε κάνει αυτό που νομίζω. Η Μαρινέλα ή η Μαρίζα Κοχ. Έχετε βάλει τη Μαρίζα Κοχ. Την Κερίδη, αν έχεις βάλει τη Μαρίζα Κοχ, είναι η τελευταία σου μέρα στο control του μέσα στην καλή χαρά. Και από μένα επίσης. Όχι, στο λέω ειλικρινά δηλαδή. Στο break έχεις ερχόμαστε πάνω. Έχεις κλείσει τρίμηνο και γεια σου. Στο break. Ήδη ο Νίκος Λικερίδης μαζεύει τα χαρτιά του, διότι ναι, είναι η Μαρίζα Κοχ. Την οποία δεν έχω διαβάσει ποτέ, εννοείται. Έριξε μια φωτογραφία από ματιά μου, βρίσκομαι τρελός αυτός. Λοιπόν. Αυτός όμως, δεν ήξερα ότι το έχει βάλει την Κερίδη. Η τρέλα όμως είναι μεταδοτική. Δηλαδή μου τελικερίδης το έβαλε το ρεπορτάζ σήμερα. Είσαι νεκρός. You're dead meat. Νίκο, ερχόμαστε στο break να σου πούμε καλημέρα. Λοιπόν. Και θα πάρει και τον Ιφαντή μπάλα. Επειδή. Γιατί είναι δίπλα του. Το όλο αυτό το διάστημα, όταν σας ρωτούσα, πάντα μου κοτσάρετε τη Μαρίζα Κοχ. Εγώ την έλεγα η αλήθεια είναι και δεν την έχω διαβάσει ποτέ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία να ξεφτυλιστείτε για άλλη μια φορά. Σιγά μην ξεφτυλιστούμε άμα δεν ξέρουμε για τη Μαρίζα Κοχ. Εντάξει. Θα έπρεπε να ξέρουμε όμως. Ναι. Γιατί προσφάτως. Λεπτομέρειες για τη Μαρίζα Κοχ. Όχι, λεπτομέρειες δεν νομίζω να μας βάλανε οι άνθρωποι λεπτομέρειες. Φυσικά, όλο τέτοιες χαζομάρες γράφει. Να σας θυμίσω ότι δεν το έχω γράψει εγώ, αλλά παρόλα αυτά, επειδή το διαβάζω τώρα, είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Για πάμε. Λοιπόν. Φτιάξω. Να σας θυμίσω ότι παίζουμε με τη Μαρίζα Κοχ. Έλα, και νομίζω ότι στο φινάλε του ρεπορτάζ Ποδαριού θα γελάσουμε πολύ. Γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου του 1940 στη Σαντορίνη από Ελληνίδα μητέρα και Γερμανό πατέρα. Τα πρώτα της ακούσματα ήταν η βυζαντινή μουσική και τα νησιώτικα τραγούδια στη Σαντορίνη όπου έζησε μέχρι τα εφηβικά της χρόνια. Αν και η μουσική της γραφή φέρει επιρροές από το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, μετά από την παραμονή της στην Αμερική, τα χρόνια του Woodstock, δημιούργησε δύο άλμπουμ με τίτλο Shut Up and Free Sex. Από τη δεκαετία του 70 ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τραγουδώντας στα μεγαλύτερα θέατρα και σε αναγνωρισμένα μουσικά φεστιβάλ. Παντρεύτηκε μέσα σε μια σπηλιά Σαντορίνη στα 35 της, σε μια τελετή που άφησε ιστορία στα χρόνια των χίπης. Το 1980... Εντάξει, ναι. Λέγεται λίγο πιο αργά. Συγγνώμη. Σταμάτησε τον παρουσιαστή. Συγγνώμη. Το 1980 είναι η πρώτη τραγουδίστρια της Δύσης που εμφανίζεται στην Ιαπωνία και στο πλαίσιο διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Πεκίνο με αντίστοιχη εμφάνισή της στην όπερα του Πεκίνου στην Αθήνα. Δεν καταλαβαίνω. Όπερα Πεκίνου στην Αθήνα. Δεν υπάρχει όπερα του Πεκίνου στην Αθήνα. Είναι έργο, παιδιά. Είναι έργο. Αυτό είναι όλο. Ναι, έτσι όπως το έπεσαν σαν να... Ναι, μας το λες άλλη μία. Σήμερα ζει Σαντορίνη, σε υπέροχο κτήμα, όπου κάνει σεμινάρια μουσικής και γιόγκα. Δεν βλέπω να έχετε σημειώσει αρκετά πράγματα. Αλλά κάποιες φορές μας έχεις βάλει ρεπορτάζ και έχει μόνο ένα λάθος. Θέλετε να συνεχίσω. Για πάμε, ναι. Καλό. Όχι, να επαναλάβω. Ναι. Γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου του 1940 στη Σαντορίνη. Από Ελληνίδα μητέρα και Γερμανό πατέρα. Η Ένα παρακαλώ να δείξει την 4, το Θοδωρή. Αυτός, ο Σπιούνος, όποια κάμερα βολεύει, τα λέει στην Αταλία, Θέμη. Ο Θοδωρής τα λέει στην Αταλία. Έλα, μωρέ. Έλα, μωρέ, ναι.
Ο Θοδωρής είναι γνωστός άλλος. Τα πρώτα της ακούσματα ήταν η βυζαντινή μουσική και τα νησιώτικα τραγούδια στη Σαντορίνη όπου έζησε μέχρι τα αρχιδικά της χρόνια. Αν και η μουσική της γραφή φέρει επιρροές από το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, μετά από την παραμονή της στην Αμερική στα χρόνια του Woodstock, δημιούργησε δύο άλμπουμ με τίτλο Shut Up and Free Sex. Από τη δεκαετία του 70 ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τραγουδώντας στα μεγαλύτερα θέατρα και σε αναγνωρισμένα μουσικά φεστιβάλ. Παντρεύτηκε μέσα σε μια σπηλιά στη Σαντορίνη στα 35 της, σε μια τελετή που άφησε ιστορία στα χρόνια των hippies. Το 1980 είναι η πρώτη τραγουδίστρια της Δύσης που εμφανίζεται στην Ιαπωνία και στο πλαίσιο διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Πεκίνο με αντίστοιχη εμφάνιση της όπερας του Πεκίνου που γίνεται στην Αθήνα. Δηλαδή, δώσαμε την Κοχ, πήραμε την όπερα του Πεκίνου στην Αθήνα. Τι σωστό, το σωστό! Σήμερα ζει στη Σαντορίνη σε ένα υπέροχο κτήμα όπου κάνει σεμινάρια μουσικής και γιόγκα. Και γιόγκα. 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 Δεν είναι γιόγκα. Καλά, είναι βρες γιόγκα, τα λάθη εσύ. Y-O-G-A. Βρες τα λάθη εσύ, γιατί η αλήθεια μετά είναι πικρή. Έλα, παιδί μου, άντε. Λοιπόν, βάζω. Όχι, δεν το βάζω, γιατί θέλω και εγώ να το έχω το σκονάκι μου. Επειδή έχω ένα μικρό πρόβλημα με το ακουστικό μου, θέλεις να πάμε σε break. Ναι, break. Ωραία. Εδώ είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Εδώ κρύβεται όλη η ουσία του παιχνιδιού. Αλλά μετά τις διαφημίσεις θα δούμε ποιος είναι ο νικητής και ποιος είναι ο χαμένος. Και το πιο σημαντικό, τι αλήθεια πρέπει να πει ο χαμένος. Break. Αυτό το τραγούδι είναι λίγο του τρελού. Μπορώ να βγω, μπορεί να μην βγω. Όχι, είναι πολύ ωραία η στίχη. Λέει σε αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω, τα πάντα. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να στον εαυτό μου να κλειστώ, σε σένα να ανοιχτώ. Είναι πάρα πολύ ωραία η στίχη. Έχει κάνει διατριβή πάνω στο στίχο. Είναι στιχουργός, δεν πρέπει να τσεκάρει τα τραγούδια που ακούει. Θέλω για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον κόσμο για το βραβείο του Ποτέ Ξανά, αν μου επιτρέψετε. Συγγνώμη. Hello. Συγγνώμη, είμαστε. Hello. Παύλος. Εκπληξούλα για εσάς που ξυπνήσατε τώρα και μας βλέπετε τέτοια ώρα, 9 και 31. Έχουμε σένα, με σένα νωρίτερα. Δυσάρεστη έτσι όπως εστεριάζεις. Θα γραφήσω. Δυσάρεστη έτσι όπως εστεριάζεις 9,5 ώρα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι παίζουμε το ρεπορτάζ του Ποδαριού. Επίσης να σας θυμίσω ότι ο Θέμης Γεωργαντάς παίζει με τον Αντώνη που είναι... Όχι, εγώ παίζω με τον Αντώνη από τη Σκίδρα. Η Ναταλία παίζει με τον Αντώνη που είναι από τη Σκίδρα, που η Σκίδρα είναι κοντά στην Έδεσα. Ενώ ο Θέμης παίζει με την φίλη μας την Ειρήνη που είναι στην Καλαμάτα, που ως γνωστόν η Καλαμάτα είναι στην Πελοπόννησο. Χρόνια πολλά τώρα. Πολλά χρόνια. Από την αρχή τη ζωή τη. Καλαμάτα. Λοιπόν, επίσης να σας θυμίσω ότι παίζουμε με τη Μαρίζα Κοχ και μας είχαν πει τόσες Κυριακές πριν και ο Θέμης και η Ναταλία ότι διαβάζανε συνέχεια Μαρίζα Κοχ. Να δούμε, διαβάζανε ή μας λέγανε φούμαρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το Θέμη Γεωργαντά. Θέλεις να μας λες. Γεωργαντά. Εσύ δεν τα λες. Α, οκ, okay, ναι, σωστό. Λοιπόν, η κυρία Κοχ σίγουρα δεν είναι στην πρώτη νιώτη της. Δεν είναι δηλαδή teenager, αλλά είπε ότι είναι το 1940 και μου φάνηκε υπερβολή γιατί. Γεννηθήσα το 40, ναι. Μου τη βγάζει 73. Νομίζω ότι η γυναίκα είναι λιγότερο. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά δεν μου κάνει για 73. Οπότε έχω βάλει ότι δεν γεννήθηκε το 40. Μάλιστα. Παρά το ότι ήταν σε χίπικη φάση, νομίζω ότι δεν έχει βγάλει CD Free Sex. Ναι. Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Επίσης έχω βάλει ότι δεν παντρεύτηκε σε σπηλιά. Αυτό το βάλα τελευταία στιγμή, δεν ήμουν σίγουρος. Και επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνει σεμινάρια γιόγκα. Μουσική, ναι, γιόγκα, όχι.
Αυτά είναι τα μείον που έχω βάλει για την Κυριακό, γιατί έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα. Θεωρείς ότι θα μπορούσε να κάνει σεμινάρια γιόγκα? Καλά, θεωρώ θα μπορούσε να κάνει και σεμινάρια πώς θα φυτεύουμε τις ντομάτες μας καλύτερα, στη που έχει και ωραία ντομάτα η Σαντορίνη. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν μου κάνει εμένα Μαρίζα Κοκ για σεμινάριο γιόγκα. Να κάνει για την πάρτι της, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Όλα είναι σωστά που βρήκες, αν και υπάρχουν και άλλα λάθη στο ρεπορτάζ. Έχεις βρει 4. Πάω στην Ιταλία Γερμανού, η οποία έχει δρώσει ήδη. Γιατί νιώθει ότι... Όχι, με όλα συμφωνώ εγώ. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ έχω γράψει επίσης ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν άλμπουμ Shut Up and Free Sex στον ηγητικό της κυρίας Κοχ. Ναι. Επίσης δεν πιστεύω ότι παντρεύτηκε 35 χρονών. Παντρεύτηκε μικρότερη. Κυρία Κοχ. Πιο νέα. Τι έπατε, ρε Παύλο? Όχι, και παρακολουθώ. Παντρεύτηκε πιο μικρή. Ναι. Όχι σε σπηλιά. Επίσης έχω την αίσθηση ότι η κυρία Κοχ ζει στην Αθήνα. Δεν είπαμε πού ζει, που γεννήθηκε, είπαμε. Όχι, όχι, είπες ότι ζει στη Σαντορίνη αυτή την εποχή. Γεννήθηκε στο τέλος. Ναι, 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 αυτό εννοεί. Ο κύριος Τιλκερίδης μας λέει ότι ζει στη Σαντορίνη, αλλά η κυρία Κοχ προσφάτως έκανε και μια διαμαρτυρία με τα επεισόδια που έγιναν στην Αθήνα και ξερίζωνε τα μαλλιά της, αν θυμάσαι, η κυρία Κοχ. Στα πλαίσια της διαμαρτυρίας αυτής τη δείξαν και οι κάμερες. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν θα μπορούσε να έρθει στην Αθήνα να το κάνει. Θα μπορούσε, αλλά πιστεύω ότι ζει στην Αθήνα. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι οι μουσικές της είχαν επιρροές από Τσιτσάνι, περισσότερο από Χατζηδάκη. Οι πρώτες της Παναγιώτη. Μουσικές επιρροές. Όχι. Το Μάνο. Μάλιστα. Γεννήθηκε το 1944, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω εγώ, για να ομολογήσω μου το σφίριξε ο Θοδωρής από την κάμερα. Και είμαι αρκετά ειλικρινής. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, τότε πρέπει να το δεχτώ σωστό αυτό. Όχι, μην το δεχτεί σωστό. Έλα, μωρέ, έλα, παιδί. Όχι, Θέμη μου, σε παρακαλώ. Σβήστο. Θέλω να είναι όλα με μια διαφάνεια. Να το σβήσει. Το προσβάλλω φουλ. Να το σβήσει. Μην το δεχτείς. Είμαι όμως αρκετά ειλικρινής που το παραδέχομαι. Είσαι. Είμαι. Και γι' αυτό θα σου στοιχήσει. Εγώ δεν θα μπορούσα να ξέρω ότι γεννήθηκε το 44, αλλά μου το σφίριξε γιατί γεννήθηκε. Εγώ παιδιά την είχα για νεότερη πάντως. Την είχα να έχει γεννηθεί τύπου 50. Δηλαδή όχι για. Εντάξει. Το 44 μου το σφίξε ο Θοδωρής. Και επίσης δεν πιστεύω ότι πήγε και στο Woodstock. Που είπες εσύ κάποια στιγμή δεν ότι πήγε στο Woodstock. Πήγε στο Woodstock. Κάτι είπε. Στην Αμερική, όχι, την εποχή του Woodstock. Δεν είπε ότι πήγε. Μετά από την παραμονή της στην Αμερική, τα χρόνια του Woodstock. Τα χρόνια δεν είπαμε ότι πήγε. Ήταν, τα χρόνια η εποχή. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτά. Όχι τις άλλες επιρροές. Ζει στην Αθήνα, όχι Σαντορίνη. Δεν παντρεύτηκε σπηλιά. Δεν παντρεύτηκε στα 35 της. 1, 2, 3, 4, 5. Κύριε Τιλκερίδη, να μάθετε να μετράτε την επόμενη φορά που θα κάνετε. Ναι, πιάνε τα σωστά όμως. Α, εντάξει. Κουκλίτσα μου. Εντάξει. Θα πάρω τη θέση μου για να ανακοινώσω την νικητή του σημερινού ρεπορτάζ της αλήθειας που να σας θυμίσω παίζαμε τη Μαρίζα Κοχ. Θα ήθελα μια πομπόδη μουσική, γιατί είναι μεγάλη στιγμή για αυτό το πράγμα. Την ειλικρίνειά μου που είπα ότι δεν γεννήθηκε. Αυτά με τα λεία μου σε άλλες εκπομπές. Εδώ δεν, δεν ανταμείβεται. Σωστό. Εγώ λέω να το πάρουμε στο και να κάνουμε ισοπαλία. Συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, θα το πάρω για ισοπαλία. Γιατί ο γύρος του θανάτου είναι πιο δύσκολος. Ισοπαλία λοιπόν. Και σε αυτό το σημείο καλώ την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με το κόκκινο υπέροχο σύνολο που φοράει και το κολλιέ. Η γυναικάρα με τα κόκκινα. Να περάσει κυρία Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ποια θέση αριστερά. Θα πάω από εδώ. Από εδώ φαίνεται, εννοείται. Παπαρίζου. Δεν μπορώ, έχω ερωτευτεί το σκυλί σου. Είναι πολύ ερωτεύσιμο και το νομίζω πως έχει ερωτευτεί από... τη Λούση. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Κωνσταντίνα, τον χαμό που έχει δημιουργηθεί με τους παίκτες μας, οι οποίοι νιώθανε ότι ξέρανε τη Μαρίζα Κοχ, αλλά δεν την ξέρανε και τόσο καλά. Καλά, βρήκαμε πραγματάκια, Παύλο. Κάτι είδα. Κάτι είδες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ανέβασε ένα πολύ ωραίο βίντεο στο Instagram. Δόξα τω Θεώ. Αφού ανέβασε το βίντεο στο Instagram, είμαστε όλοι ήσυχοι. Λοιπόν, τι θέλουμε, το γύρο του θανάτου. Φέραμε ισοπαλία, Κωνσταντίνα, το γύρο του θανάτου. Γιατί δεν ξέρω τι αυτά. Τι φέρνουμε ασφαλώ που κάνω το παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού. Α μα δώσει λοιπόν η Κωνσταντίνα τον γύρο του θανάτου. Αυτό είναι. Μην... Γιατί γελάς, παιδί μου. Παναγιώτη, έλεγε από ίδια. Έλα, έλα, είναι γύρω έχουμε του θανάτου. Έχουμε φέρει τόση δραματική μουσική και μα ισοπεδώνει. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα. Θα το πει εσύ. Είναι που πρέπει να μου πει. Γιατί γελάς. Να ξέρω, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, προτείνω η Κωνσταντίνα να κάνει ένα μικρό μασάζ στον Θέμη, ο Παναγιώτης ένα μικρό μασάζ στην Αταλία, διότι...
Διότι ο άνθρωπος, γελάς, ο παίκτης, η προσωπικότητα, ο παρουσιαστής που θα απαντήσει πρώτος, ναι, θα είναι και ο νικητής. Α, ωραία. Α, αυτό δεν είναι μασάς, βρε, μετά τις τανάλιες σου. Έτσι ωραίο είναι. Κολλέ. Ευχαριστώ. Ποιον ποιητών τα έργα μελοποίησε η Μαρίζα Κοχ? Αστιεύεσαι. Λόρκα. Κάτσε πριν να ακούσεις πρώτα. Έχω multiple choice, παιδί μου. Τι έχεις? Multiple choice. Multiple choice. Ναι, πες τα. Του Παπαδόπουλου ή της Σαπφού? Σαπφού. Και η Ναταλία είναι νικήτρια. Πρώτη Ναταλία. Το είπε και ο Θέμη. Αλλά κάνα πίστευτο, μιλάμε τώρα ότι σαν τη Φόρμουλα 1 που θα δείξουμε στη μία η ώρα, παιδιά, έτσι, και πλάσμα τα δευτερολέπτου. Ας αφήσουμε την Ναταλία 10 δευτερόλεπτα να χαιρετήσει τους αγωνιστές. Φίλε τον κόσμο σου! Φίλε τον κόσμο σου! Ναταλία μου, αυτή τη φορά. Ναι. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, θέλει το βραβείο. Όχι, έτσι, Ναταλία. Μετά από πολλή σκέψη, πολλή έρευνα, βρήκαμε αυτό το βραβείο έτσι, για να το χαρείς και εσύ, γιατί σπάνια κερδίζεις. Ο Παναγιώτης σου δίνει το βραβείο του ρεπορτάζ του Ποταριού. Μπράβο. Αντώνη είναι δικό μας. Ποιος είναι ο Αντώνης? Ο Αντώνης που παίζαμε μαζί. Νομίζω τον Αντώνη που παίζαμε. Ναι. Αντώνη μου, συγχαρητήρια και μαγιά, το Blu-ray DVD να το χαρείς. Βέβαια, λοιπόν, τώρα κάποια κοπέλα στην Καλαμάτα μπορεί να έχει λίγο στεναχωρεθεί. Θα πάρει τηλέφωνο. Έτσι, μέσα σε όλο αυτό το χαμό, θα πω ότι ο Αντώνης από τη Σκίδρα της Έδρας σας κερδίζει Blu-ray, το Blu-ray DVD της Panasonic. Μπράβο. Ενώ η Ειρήνη που έπεσε με το φίλο μας ο Θέμη κερδίζει το ασύρματο τηλέφωνο της Panasonic, που επίσης είναι πάρα πολύ καλό δώρο. Super. Πολύ καλό. Είναι χρωμαλευκό με μοβ βάση. Καλά, καλά, λοιπόν, να σου έρθει. Αλήθεια, τελκερίδι να μην είναι βασιστικό. Λοιπόν, Θέμη Γιώργαντά. Θάρρος ή αλήθεια? Η Ναταλία Γερμανού δεν ήξερα για την κουμπάρα της πράγματα, για την αναβίση, αλλά για την Μαρίζα Κοχ θριάβευσε. Έλα, ό,τι είναι πιο αστείο. Θάρρος ή αλήθεια? Θάρρος μάλλον. Ναι, αλήθεια θα σου πω. Όχι, θάρρος να γελάσουμε. Το θάρρος είναι αυτό που μπορεί να μην σε αρέσει. Όχι, δεν το δείχνει. Έλα, μόλις σιγά. Όχι, την αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια, ό,τι πείτε. Λοιπόν, την αλήθεια. Έλα ρε, βάλ' το θάρρος. Εδώ είναι. Πού πας εσύ, κορίτσι? Παναγιώτη, αν το θάρρος είναι πιο αστείο το θάρρος. Όχι, δεν είναι τόσο αστείο. Παναγιώτη. Τι θα πάθει, ρε. Τι σημασία έχει. Πάρε το βραβείο σου και κάτσε, κοριτσάκι μου, στην καρέκλα σου. Τι θα πάθει να σκοτωθεί? Νίκο, ποιο είναι πιο αστείο, το θάρρος ή αλήθεια? Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κελάσουμε. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη. Είπε αλήθεια τώρα. Ε, Κωνσταντίνα, αλήθεια. Αλήθεια. Καλά, λοιπόν, είπα, χαλαρώστε τώρα. Και θέλω σε παρακαλώ. Ναι, αλλά σε άλλον. Α, σε άλλη. Σε άλλη. Θέλω... Πάλι για το Βρετό και την Αραβανή θα είναι, ετοιμάσου. Αν ήσουν αόρατος, σε ποια κρεβατοκάμαρα θα τρύπωνε? Τι σου είπα! Έχω αλλάξει τα ζευγάρια όμως. Αυτό πρέπει... είναι. Multiple choice να μην πω τη Μαντόνα. Όχι, ποια Μαντόνα. Ρε, έτσι κι αλλιώς ό,τι και να πεις θα τα λέει και μου θα απαντήσει. Δεν έχει σημασία. Όχι. Έχεις λοιπόν, και μαζί. Στην κρεβατοκάμαρα του Χολίδη και της Δούκησας. Τι θα ήθελες να σου να εσύ. Στην κρεβατοκάμαρα του Χατζηγιάννη και της Μακρυπούλια. Ή στην κρεβατοκάμαρα του Ρέμου και της Ιβώνης. Θέλω να μας πεις και ποια κρεβατοκάμαρα θα τρύπωνες αν ήσουν αόρατος και γιατί. Στο φίλο του. Λοιπόν, πάρ' το χρόνο σου, σκέψου, κοίτα την τέσσερα, σκέψου, συγκεντρώσου. Μικρή περίμενε. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα ήταν πιο ενδιαφέρον ζευγάρι. Στο μπλα μπλα, όχι βέβαια στην... στην πράξη. Στην πράξη, γιατί αυτά δεν μας αφορούν, είναι δικά τους, δεν θέλω να προσθέω. Αφού εσύ τα φύγεις. Λοιπόν... προς Θεού, αλλά μέσα τρυπώνεις. Μέσα τρυπώνω, αναγκαστικά θα με βάζει ο Παύλος. Λοιπόν... Ναι, ναι. Είμαι μεταξύ... Λοιπόν, επειδή έχει πολύ γέλιο ο Αντώνης, και επειδή δεν τον έχω ζήσει πάρα πολύ στην κρεβατοκάμαρα. Στην κρεβατοκάμαρα. Ναι, ναι, ναι. Για το πώς συμπεριφέρεται με την Ιβώνη. Στην κρεβατοκάμαρα. Ενώ... στο κρεβάτι τους.
Εντάξει, αυτό είναι ουσιαστικά. Νομίζω ότι. Και επειδή μιλάνε και. Τη μιλάει και γερμανικά. Έχει πλάκα. Και τι λέει, Σατς. Ναι, Σατς, τη Σαβρέμου. Και επειδή έχει πολύ πλάκα, είναι πολύ τρυφερό. Θα ήθελα λίγο να του ζήσω παραπάνω. Για να μην παρεξηγηθώ. Όχι στην πράξη, το ξαναλέω. Στο μετά. Γενικώ να του δώσω ζευγάρι περισσότερο. Θα επέλεγα τον Αντώνη με την Ιβόνη, Χριστέ. Ναι, κυρίε και κύριοι, και συγκριδερότρεπα του Ρέμου και τη Ιβόνη. Μπαίνει κρυφά ο Θέμης Γιωργαντάς, είναι ειλικρινής, τον πιστεύω. Μπορεί να μπω, μπορεί να μπω, μπορεί να... Αυτό ήταν το προ-προ-τελευταίο ρεπορτάζ του Ποδαριού πριν κλείσουμε αυτή τη σεζόν στο Μέση Καλή Χαρά. Εντάξει, δεν τρελαθήκαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε αυτό το μικρό ταξίδι μαζί. Εντάξει, ρε, πάμε να μην χορέψουμε μια Μαρίζα Κοχ τώρα για φινάλε. Βλέπω καλά, είναι και 45. Ναι. Πόση ώρα κρατάει αυτό το πράγμα, αυτό γιατί... το έχει ξεκινήσει 5 λεπτά, έχει γίνει 2 ώρες. Τσούκου, 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 λοιπόν, μου την πήρα. Έχω να σας πω το Σάββατο στα καπάκια θα κάνουμε special edition και θα παίξουμε μία ολόκληρη ώρα. Εντάξει. Τσούκου, τσούκου, πόσα καπάκια θα ανοίξουμε, ρε. Εντάξει, ναι. Μπορεί η καλοκαιρινή εκπομπή να μην πήρες, πήρες όμως. Πραγματικά αγαπώ Κωνσταντίνα. Εντάξει, μην παίρνεις κάτω. Γεια, γεια, εντάξει, μην παίρνεις. Γελάσαμε πάλι. Κωνσταντίνα, αγαπώ, αγαπώ. Ήταν θεϊκό. Ήτανε masterpiece. Αλλά πήρες όμως μια ημιεκπομπή. Όχι ακόμα. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Κι άλλωστε, ναι, είμαστε και έρχεται και το Σεπτέμβριο, νέα σεζόν. Και υπάρχει και το καλοκαίρι του 14. Βέβαια. Πάντα. Και ούτε τα επόμενα, τι έπαθε. Θα πίνω λίγο καφέ, να πάει η πίκρα κάτω. Αχ, παιδιά, σε καλό μας.